για το παραλιακό μέτωπο θα ήθελα να αναφέρω ότι υπάρχει μετάπτωση του προγράμματος του παραλιακού μετώπου από το ένα πρόγραμμα στο άλλο. Στην εξασφάλιση σημαντικών χρηματοδοτήσεων, προκειμένου να ολοκληρωθούν σημαντικά έργα του Δήμου Λυτρακίου Περαχώρας και Αγίων Θεοδόρων, αναφέρθηκε ο Δήμαρχος κ. Γιώργος Γιώνης. Μέσω της περιφέρειας, όπως έγινε το ίδιο με την αντιπλημμυρική μελέτη του Λουτρακίου, όπως έγινε με τα ρέματα των Αγίων Θεοδόρων, γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια ώστε γρήγορα να έρθουν τα λεφτά, να πάρουν οι εργολάβοι, ώστε όλοι να συνεχίζουν. Το ίδιο έχει συμβεί και με τους κόμβους που έχει σταματήσει η χρηματοδότηση αυτή τη στιγμή. Περιμένουμε τη χρηματοδότηση, βέβαια μέσω της περιφέρειας. Δεν είναι δικό μας πρόβλημα αυτό, η περιφέρεια και το ελληνικό κράτος, για να μπορέσουν όλα τα έργα να συνεχιστούν και να τελειώσουν. Αναμένουμε τώρα καινούργιες αντιπεριφερειάρχες, καινούργιος περιφερειάρχης, περιμένουμε τις χρηματοδοτήσεις, κάποιες αλλαγές στα Υπουργεία, ξέρετε, περιμένουμε, είναι μια μεταβατική περίοδος αυτή τη στιγμή, ώστε να έρθουν τα χρήματα στα ταμεία, ώστε να πληρωθούν οι εργολάβοι και να συνεχίσουν τα έργα. Υπάρχει μια χρονοκαθυστέρηση σε όλα τα έργα αυτή τη στιγμή. Η ειδική αναφορά από τον κύριο Δήμαρχο έγινε και για τους καταράχτες που σύντομα θα παραδοθούν στη Δημοτική Αρχή και στη συνέχεια θα ξεκινήσει ο διαγωνισμός. Με τους καταράχτες περιμένουμε να παραδοθεί το έργο στη Δημοτική Αρχή ώστε να μπορέσουμε να το βγάλουμε στο διαγωνισμό. Αυτό περιμένουμε τώρα με το Υπουργείο να τελειώσει, να παραδοθεί το έργο ώστε να μπορέσουμε να γίνει ο διαγωνισμός και να νοικιαστεί.